Το Σιδηρόκαστρο αντιμετώπιζε τον Βατανιακό. Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης η κεφαλιά που θα γίνει, οι παίκτες του Σιδηρόκαστρου ήθελαν την νίκη, το σούτ την μπάλα στα δίχτυα από τον Παπαστεργή, ο οποίος με το καλημέρα ανοίγει το σκόρ για τον Εθνικό Σιδηροκάστρου. Δεύτερο γκολ και μάλιστα σε δεύτερο σερί παιχνίδι για τον Παπαστεργίου. Από την εκτέλεση του φάουλ, η μπάλα στα δίχτυα με το ωραίο σούτ του έξυπνου ρεχτή Παπαστεργίου, ευνηδιάστηκε ο γκολκίπερ της ομάδας του Βατανιακού, ο Ίτσιος. Ένα σούτ ακόμα το Σιδηρόκαστρο που πίεζε σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Από την άλλη πλευρά ο Βατανιακός θα κάνει ένα σούτ με τον Μωυσίδη και νέα προσπάθεια με τον Κυπαρίση να βγάζει τη σέντρα. Ο Ποτουρίδης θα βγει και θα μαζέψει ο goalkeeper Καρυπίδης. Ξανά οι φιλοξενούμενοι με την σέντρα θα βγει από τον Μπουζούκα για τον Μωυσίδη. Ένα σούτ από μακριά, η μπάλα θα περάσει out στο 31ο λεπτό. Ο Εθνικός θα έχει μια ευκαιρία εδώ με μια κεφαλιά. Ένα φάουλ, η μπάλα θα περάσει για τον τερματοφύλακα τον Ίτσιο. Στην επανάληψη ο Βατανιακός με τον Κυπαρίση ένα σούτ θα μπλοκάρει ο goalkeeper. Ο Μπουζούκας η κεφαλιά από τον Κυπαρίση, μπάλα out. Αντεπίθεση για τον Εθνικό στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης. Εδώ ο διαιτής δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 67 το σούτ που θα γίνει κόντρες, ευκαιρία. Εδώ ζήτησαν και πέναλτι οι παίκτες του Εθνικού Σιδηροκάστρου που δεν έδωσε ο διαιτητής. Υπάρχει επαφή μέσα στην περιοχή. Ο διαιτητής αφήνει το παιχνίδι. Παραμένει το 1-0. Αντεπίθεση για τους φιλοξενούμενους. Η ομάδα της Κατερίνης θα έχει την ευκαιρία για το 1-1 με τον Κυπαρίση. Δεν θα τα καταφέρει. Το σούτ πέρασε out. Και σε μια από τις λιγοστές αντεπιθέσεις για την ομάδα του Εθνικού Σιδηροκάστρου, ο Στράτος Πεχλιβανίδης έξω από την περιοχή θα κάνει το σούτ την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 για τον Εθνικό Σιδηροκάστρου, ο οποίος διπλασιάζει τα τέρματά του. Κλειδώνει ουσιαστικά το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην ομάδα του Βατανιακού με τον Στράτο Πεχλιβανίδη, ο οποίος βγήκε ταχύτατα στην αντεπίθεση. Ανάμεσα σε δύο παίκτες έκανε την κατάλληλη στιγμή το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 για τον Εθνικό. Στο 85 πίεσε ο Βατανιακός με ένα σούτ έξω από την περιοχή, η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια. Και στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης η σέντρα που θα βγει μέσα στην περιοχή Κυπαρίσης, απόκριση από τον Καρυπίδη, μπάλα θα διώξουν οι παίκτες. Παραμένει το 2-0 τελικό αποτέλεσμα.